Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα και του σεισμόπληκτου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Αυτή τη φορά το άτοκο δάνειο για επισκευές και αποκαταστάσεις του λαβωμένων σπιτιών από το σεισμό παραμένει στα χαρτιά. Αφορά το 20% περίπου του άτοκου δανείου που υποχρεούνται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να δώσουν στον κάθε σεισμόπληκτο για να αποκαταστήσει ζημιές του σπιτιού και να αποπερατώσει το σπίτι του ή την επιχείρησή του. Όπως βλέπουμε τελικά είναι μόνο στα λόγια, με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν θα μπορέσει κανείς να χτίσει το σπίτι του, γιατί από τη μία πλευρά το υπερβολικό κόστος των υλικών και από την άλλη η μη χορήγηση των δανείων από τις τράπεζες διωγγώνει το πρόβλημα που όπως φαίνεται δεν θα λυθεί. Παρά την απόφαση και παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για τη χορήγηση των δανείων αυτών, τράπεζες γύρισαν την πλάτη στους πληγέντες, οι οποίοι με τη σειρά τους προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες προς το Σύλλογο Σεισμοπλήκτων ή Ελπίδα. Αν έχουν πάρει 15-20 άτομα την έγκριση για την ανακατασκευή ή επισκευή των σπιτιών τους, απευθύνθηκαν περίπου 5. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην πορεία των πραγμάτων. Αν πάνε 1.000 άτομα, θα απορριφθούν όλοι. Στην αρχή η τράπεζα. Αυτό δεν αποτελούσε κυβερνητική δέσμευση. Βεβαίως αποτελούσε κυβερνητική δέσμευση με το ΦΕΚ. Όμως οι τράπεζες αρχικά δήλωναν αδιαφορία, άγνοια και μετά σε απαντήσεις και σε ερωτήσεις των σεισμοπλήκτων, σε έγγραφες απαντήσεις των σεισμοπλήκτων, απάντησαν ότι δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα της χρηματοδότησης των άτοκων δανείων. Από τις τράπεζες, ναι. Τα πιστωτικά ιδρύματα αρχικά δήλωσαν άγνοια και αδιαφορία, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, ο οποίος απέστειλε επιστολή προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί λύση, ώστε οι πληγέντες δικαιούχοι να μπορούν να πάρουν τα άτοκα δάνεια. Απευθύνθηκαν στο γραφείο του κ. Τριαντόπουλου. Βεβαίως απευθύνθηκαν. Η απάντηση είναι ότι ο νόμος υπάρχει και ισχύει ο νόμος, αλλά βέβαια μην ξεχνάτε ότι ο νόμος ίσχυε και για το ακατάσχετο των λογαριασμών και κάναμε 45 μέρες για να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί. Μέχρι τώρα καμία ανταπόκριση. Λοιπόν, εμείς σαν πρώτο βήμα κάναμε αυτό. Έπονται και άλλα βήματα.